Επιστρέφουμε τώρα στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Είδαμε χθες, φιλοξενώντας τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Παπαδόπουλο, ότι υπάρχουν επαφές με εκπροσώπους του ΔΔΕ σε σχέση με τα προβλήματα ρευματοδότησης, ηλεκτροδότησης και τις συχνές διακοπές ρεύματος που πλέον με το παραμικρό ταλαιπωρούν μια ολόκληρη περιοχή. Εκτός από το Δήμο Θέρμης, στις περιοχές δηλαδή που εντάσσονται στο Δήμο Θέρμης, τα ίδια προβλήματα, επειδή το δίκτυο φτάνει μέχρι και τις περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει ακριβώς και ο Δήμος Θερμαϊκού με το παραμικρό που χαλάει ο καιρός. Υπάρχουν διακοπές ρευματοδότησης, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τα νοικοκυριά, κυρίως όμως για τους επαγγελματίες της περιοχής. Η υπάλληλος του φούρνου στην Αγία Τριάδα του Δήμου Θερμαϊκού περιγράφει τη μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστη η επιχείρησή της από την πρόσφατη διακοπή ηλεκτροδότησης. Δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως μας είπε, καθώς τα προβλήματα επαναλαμβάνονται σε κάθε κακοκαιρία, όπως το περασμένο Σαββατοκύριακο που επικράτησαν άσχημες καιρικές συνθήκες με τσουχτερό κρύο και χιονοπτώσεις. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε ψωμί. Πετάξαμε όλο το ζυμάρι που ξεκινήσανε να φτιάχνουν μέσα τα παιδιά. Και ήμασταν κλειστά. Δουλεύαμε κλειστά. Προσπαθούσαμε να δουλέψουμε με τα προϊόντα που είναι συσκευασμένα. Το γίνεται κάθε φορά. Λίγο θα φυσήξει, λίγο θα βρέξει. Κατευθείαν γίνεται blackout σε μας. Μια θα γίνει στο μισό το χωριό, μια την άλλη φορά θα γίνει στο υπόλοιπο χωριό. Υπάρχουν πάντα βλάβες, ειδικά στο τριφασικό ρεύμα, όπου γίνονται συχνές διακοπές στα σπίτια που τροφοδοτούνται από τριφασικό ρεύμα. Αλλά υπάρχουν και πολλές διακοπές στο κοινοτικό φωτισμό, στις κολόνες της ΔΕΗ, τις οποίες ελέγχει η ΔΕΗ και όχι ο Δήμος. Πρέπει το πρόβλημα να λυθεί, γιατί οι συνεχείς αυτές διακοπές του ρεύματος προκαλούν προβλήματα και σε επαγγελματίες, ειδικά στον τριφασικό φωτισμό, ό,τι δουλεύει με τριφασικό ρεύμα. Πολλές οικογένειες έμειναν χωρίς ρεύμα μέσα στο κρύο. Τυχεροί όσοι διέθεταν ξυλόσωπες και τζάκια, καθώς μπόρεσαν να ζεσταθούν παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Μικρά παιδιά τα οποία χρειαζόταν τη ζεστασιά. Υπέργεροι οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν το κρύο. Λόγω του σοβαρού προβλήματος της ηλεκτροδότησης, οι κάτοικοι έμειναν και χωρίς νερό. Στην περιοχή της Επανομής, η διακοπή ρεύματος είχε διάρκεια 20 ώρες. Όταν δεν έχουμε ηλεκτρική ενέργεια, δεν έχουμε και νερό. Διότι εμείς εδώ το νερό το παίρνουμε από γεωτρήσεις. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, δεν λειτουργούν και οι αντλίες, οι γεωτρήσεις και συνεπώς δεν έχουμε και νερό. Δημιουργήθηκε συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο κράτησε 20 ώρες, σας παρακαλώ, η διακοπή στην περιοχή της Επανομής. Με αποτέλεσμα όλη εκείνη η περιοχή που ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο να έχει μείνει χωρίς θέρμανση, χωρίς ηλεκτρικό γενικότερα και όλες τις άλλες επιπτώσεις που δημιουργεί η διακοπή του ρεύματος. Το τμήμα βλαβών του ΔΔΕ δήλωσε αδυναμία παρέμβαση τη νύχτα, διότι απαιτούνταν ερπιστριοφόρο ή κάποιο τρακτέρ προκειμένου τα συνεργεία της ΔΕΗ να μεταβούν στα σημεία που παρουσιάστηκαν οι σοβαρές βλάβες. Η αποκατάστασή τους έγινε μετά από αρκετές ώρες και αφού οι υπάλληλοι έκαναν μεγάλες προσπάθειες κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Η Δημοτική Αρχή πρόκειται να υποβάλει μήνυση και αγωγή κατά των υπευθύνων. Υπόσχεσή του, την οποία θα στείλει γραπτός και θα τη συνυπογράψουμε, ένα μνημόνιο συνεργασίας και θα ξεκινήσει η αποκατάσταση και η επιδιόρθωση των βλαβών, όπως ο ίδιος τουλάχιστον προφορικά δεσμεύτηκε και περιμένουμε και την γραπτή αυτήν μεταξύ μας συμφωνία, να αντικατασταθεί το δίκτυο, διότι είναι απαρχαιωμένο, είναι ένα δίκτυο το οποίο κατασκευάστηκε όταν ο Δήμος Θερμαϊκού ήταν των 20.000 κατοίκων και σήμερα είναι 60.000. Και κάθε φορά που έχουμε υπερκατανάλωση, θα έχουμε διακοπή 1-2-3 ώρες. Πρέπει να γίνουν δραστικά μέτρα. Έχουμε και διακοπές στα σπίτια με αποτέλεσμα να μην δουλεύουν καλοριφέρ, να γίνονται βλάβες σε ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα άλλα. Και επίσης το κοινοτικό φωτισμό, τον οποίο ο κόσμος το χρειάζεται το βράδυ. Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει μονίμως πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση και ο εξυγχρονισμός του δικτύου είναι αναγκαίος για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών τόσο των κατοίκων όσο και των επαγγελματιών της περιοχής.
Να πούμε τώρα ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σκυλακάκης, έκανε δηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της εστίασης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μέχρι στιγμής πάρα πολλά πράγματα προκειμένου να μην περιέρχονται σε αδιέξοδο οι εκπρόσωποι του κλάδου της εστίασης. Ο αναπληρωτής Υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα 104,6, σημείωσε ότι ο κλάδος περιλαμβάνει 77.000 επιχειρήσεις και 409.000 εργαζομένους, σύμφωνα με τα στοιχεία από το 2009 ακόμη. Σε αναστολή, από την έναρξη της πανδημίας μπήκαν 258.000 εργαζόμενοι του κλάδου, ενώ τον Ιανουάριο ήταν σε αναστολή 197.000 εργαζόμενοι. Ένα κομμάτι αυτών αμείβονται χειρότερα, λαμβάνοντας 534 ευρώ της κρατικής στήριξης, ενώ κάποιοι άλλοι που ήταν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης αμείβονται καλύτερα, σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη, αφού και αυτοί παίρνουν τα 534 ευρώ. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ο τζίρος τους το 2019 ήταν 6,4 δις ευρώ, ένα ποσό που μειώθηκε στα 4,6 δις ευρώ το 2020. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε τζίρο σε 1,8 δις ευρώ. Οι συνολικές ενισχύσεις που έλαβαν όμως το 2020 ήταν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται και άλλου είδους ενισχύσεις, όπως τα μειωμένα ενίκια ή η πλήρης απαλλαγή από αυτά, η μείωση του ΦΠΑ, οι αμοιβές ειδικού σκοπού που είχαν δοθεί στην αρχή, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και άλλα. Σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη, ο κλάδος της εστίασης παρουσιάζει δύο σημαντικές αντικειμενικές δυσκολίες. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι άνισος, δεδομένου ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που πήγαν καλά μες στην πανδημία και πάρα πολλές που δεν πήγαν καθόλου καλά ανάλογα με τη μορφή που είχαν. Οι επιχειρήσεις εστίασης, για παράδειγμα, που είχαν τη δυνατότητα delivery και το εξέλιξαν, πήγαν πολύ καλά. Η δεύτερη αντικειμενική δυσκολία, όπως είπε, είναι το γεγονός ότι ο κλάδος της εστίασης περιλαμβάνει και ένα μη δηλωμένο κομμάτι, το οποίο δημιουργεί όντως πραγματικό πρόβλημα στο υποσύνολο επιχειρήσεων. Γι' αυτό και υπάρχουν και μέτρα όπως, για παράδειγμα, η μείωση ή ο μηδενισμός των ενοικίων, τα οποία δεν συνδέονται με τη μείωση του τζίρου. Αναπόφευκτα όμως, η κύρια κάλυψη των επιχειρήσεων εστίασης εξαρτάται και από τον τζίρο που εφάνιζαν, είπε ο κύριος Σκυλακάκης, τονίζοντας ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι τα μέτρα εξόδου από την κρίση της πανδημίας να βοηθήσουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που έχουν πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης. Όπως είπε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θα πρέπει όλοι να κινηθούν προσεκτικά, δεδομένου ότι τα χρήματα που τώρα δίνονται προέρχονται από δημόσιο δανεισμό, από το εξωτερικό, τα οποία το κράτος θα πρέπει στο μέλλον να τα αποπληρώσει και στόχος της κυβέρνησης είναι αυτό να συμβεί από μέρισμα ανάπτυξης. Η στήριξη θα υπάρξει όσο χρειαστεί, αλλά δεν είναι απεριόριστη. Είμαστε μια ευάλωτη χώρα οικονομικά στις πανδημίες, αφού η οικονομία μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, ο οποίος από τζίρο 18 δις το 2019, την περσινή χρονιά έπεσε στα 4 δις. Επίσης, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα καλά διορθωμένο χρέος, αυτό παραμένει αντικειμενικά πολύ μεγάλο και μας θέτει περιορισμούς, υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός. Τέλος, να πούμε ότι έκανε αναφορά στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εκείνη πίεσε στην αρχή της πανδημίας να κάνουμε προσωπαρείς κινήσεις στήριξης, που αν είχαμε κάνει τώρα, θα είχαμε δημοσιονομικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών δεν έχουν τέλος λόγω του νομοσχεδίου για τις αλλαγές που έρχονται στα πανεπιστήμια, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα είδαμε δυστυχώς τα επεισόδια που σημειώθηκαν. Σύλλογοι φοιτητικοί με αποφάσεις τους χθες έκλεισαν για άλλη μια φορά τις εισόδους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όλες τις πλευρές περιμετρικά των δρόμων. Σε αποκλεισμό των εισόδων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν τα μέλη φοιτητικών συλλόγων. Κλειστές ήταν οι είσοδοι της Παλιάς Φιλοσοφικής, της Εγνατίας, στην Πριτανία, της Αγίου Δημητρίου και του Πολυτεχνείου, ενώ έμεινε ανοιχτή μόνο η είσοδος του ΑΧΕΠΑ. Εμείς θέλουμε να δείξουμε δυνατά ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσει και να εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο που ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα ιδρύματα. Δεν έρχεται και να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών. Έρχεται να βάλει παραπάνω εμπόδια στις σπουδές μας και με τις βάσεις αγωγής και με τις διαγραφές φοιτητών. Αυτή τη στιγμή, σαν φοιτητικοί σύλλογοι, πάμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα που γίνεται ενάντια στο νομοσχέδιο. Αύριο θα ξαναγίνει αποκλεισμός του απειθήτα. Όλη η φοιτητική κοινότητα αντιτίθεται σε αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η πανεπιστημιακή αστυνομία, φέρνει διαγραφές φοιτητών, φέρνει πειθαρχικά συμβούλια. Και στην ουσία, για το Υπουργείο και την κυβέρνηση, οι φοιτητές που αγωνίζονται θεωρούνται εγκληματίες από εδώ και στο εξής. Οι φοιτητές κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, αντιδρώντας την παρουσία πανεπιστημιακής αστυνομίας.
Ζητούν την επαναλειτουργία των σχολών με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Οι αγώνες που κάνουν για το Υπουργείο φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται ως εγκληματικές πράξεις. Και εμείς θέλουμε να κλιμακώσουμε αυτόν τον αγώνα και θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο ότι αντιτιθόμαστε σε αυτό το νομοσχέδιο και ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να περάσει. Προφανώς, όσο αυτό το πανεπιστήμιο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μας και όλο και περισσότεροι φοιτητές θα θέλουν να διεκδικήσουν, έρχεται και η καταστολή για να μην διεκδικήσουμε. Οπότε και εμείς συνεχίζουμε και θέλουμε και όσο και περισσότερους φοιτητές γίνεται στο πλευρό μας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πρόκειται να συμμετέχουν αύριο σε δύο συλλαλητήρια, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους κατά του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν στη μία στο Άγαλμα Βενιζέλου και στις 5.30 και στις 5.30 στο ίδιο σημείο. Τώρα, αλλαγή του καιρού έχουμε πλέον από αργά το βράδυ της αυριανής ημέρας. Έρχεται χιονιάς και μάλιστα χιονιάς που θα κρατήσει και αρκετές μέρες. Είναι άλλο ένα και πολύ πιθανό το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας με αυτή την ένταση. Η επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα θα σημειωθεί κατά βάση από το Σάββατο, με την κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών στην περιοχή, που θα προκαλέσουν και την κακοκαιρία Μύδια, όπως ονομάστηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Την Πέμπτη, ωστόσο, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο. Τώρα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ψυχρές αέριες μάζες που βρίσκονται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη βαθμιαία κινούνται νότια και επηρεάζουν και την περιοχή της χώρας μας, κυρίως το Σάββατο, 13 του μηνός, προκαλώντας την κακοκαιρία Μύδια. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις ακόμη σε χαμηλά υψόμετρα είναι κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, αύριο συγκεκριμένα Πέμπτη, αναμένονται, όπως είπαμε, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Γρήγορα θα επεκταθούν από τα δυτικά στα ανατολικά και θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις. Στο Αιγαίο, από νότιες διευθύνσεις θυελλώδεις μέχρι 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Οι μετεωρολόγοι χτυπάνε τώρα το καμπανάκι και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την απότομη μεταβολή του καιρού, προειδοποιώντας ότι θα είναι πολικό το ψύχος που κατεβαίνει από τα βόρεια προς την χώρα μας από την Παρασκευή πλέον. Μάλιστα, ο μετεωρολόγος Άκης Αναούτογλου, σε ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, αναφέρει ότι κατά τόπους οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, ενώ το κρύο θα συνοδεύεται από πυκνές χιονοπτώσεις στα περισσότερα όρινα, αλλά και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Η χώρα μας εισέρχεται από το Σαββατοκύριακο και για μία περίπου εβδομάδα σε φάση εντυπωσιακής αλλαγής του καιρού, αναφέρει, με κατατόπους ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με κατατόπους επίσης πυκνές χιονοπτώσεις στα περισσότερα ορεινά αλλά και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Για να αποφευθούν τώρα φυσικά ζημιές λόγω παγετού σε υδρόμετρα και ιδιωτικές ολινώσεις ίδρευσης μέσα σε αυλές σπιτιών, όπως αναφέρει ο Σάκης Αναούτογλου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, λέει, θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα, κάλυψη, μόνωση ή εκένωση στη διάρκεια της νύχτας των σωλήνων. Σε παθείς ορεινές και παιδινές στον παγετό περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, καλό θα είναι να υπάρχουν αποθέματα νερού μέσα στο σπίτι για κάθε χρήση. Φυσικά, η πολιτική προστασία έχει μεριμνήσει. Οι δήμοι που δέχεται να πληγούν περισσότερο από το κύμα κακοκαιρίας έχουν προμηθευτεί με τις κατάλληλες ποσότητες άλατος και υπάρχουν επιποδός και τα μηχανήματα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα δείτε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με τον Σάκη Μόσχη, νωρίτερα στις 8.30 οι αναλύσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα, αύριο το απόγευμα και πάλι μαζί σας με τα αυτοδιοικητικά. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.